Λίγες μόνο ημέρες απομένουν μέχρι την άφιξη του πολυαναμενόμενου πρώτου μέρους της τριλογίας των Hobbit, ένα αναπάντεχο ταξίδι. Η σεναριογράφος της ταινίας σε συνέντευξή της δήλωσε πως έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να μην απογοητεύσει τους λάτρες του βιβλίου του Tolkien, μένοντας όσο πιο πιστή μπορούσε σε αυτό. You look at what's in that book and then you say to yourself, okay, what are we going to leave out? And you ask that of a fan of the books, they say nothing, don't leave anything out. So we wanted all of it. We wanted to do all of it. Ο σκηνοθέτης Peter Jackson δεν αρνείται πως η ταινία ίσως τρομάξει λίγο τους μικρότερους θεατές, κάτι που όμως θεωρεί απαραίτητο σε ένα επιτυχημένο παραμύθι. The best fairy tales are designed to make kids a little scared. I think that you know, kids are going to sit in this movie, if they're scared of the trolls, great. If they're scared of the goblins, great. But they know that there are no goblins, they know there are no trolls, you know, and so it's a safe kind of danger. Οι τρεις ταινίες Hobbit που το κόστος τους ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια δολάρια θεωρούνται το prequel της ουσκαρικής τριλογίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών». Η πρώτη θα αρχίσει να προβάλλεται σε λίγες ημέρες. Η δεύτερη θα κυκλοφορήσει το Δεκέμβριο του 2013, ενώ η τελευταία έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιούλιο του 2014.